Θα κάνω μια προσπάθεια για μένα να περάσουμε τις δηλώσεις. Ησυχία παρακαλώ, παιδιά. Я хочу два слова сказать. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Мы только что передали документы, подтверждающие наш платеж. Μόλις τώρα έχουμε δώσει στην εφορία τα έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν την καταβολή των χρημάτων. Мы заплатили 10 886 000 евро. Έχουμε πληρώσει 10.886.000 ευρώ. И на этом закончили эпопею с долгами ПАО. Και με αυτό βάλουμε μια τελεία, τελειώσαμε το θέμα των οφειλών του ΠΑΟ. И с сегодняшнего дня. Και από σήμερα. ПАО чист. ПАО είναι καθαρός. И я хочу поздравить всех нас. Και θέλω να συγχαρώ όλους εμάς. Всех, кто верил. Όλους όσοι πιστεύανε. И кто даже не верил. Και τους άλλους τους δύσπιστους. Το ПАО абсолютно чист и корректен. Перед государством и перед кредитором. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα καθαρός και σωστός απέναντι και στην πολιτεία και στους δανειστές. Μα завершили эту длинную эпопею. Έχουμε τελειώσει αυτό το μακροχρόνια δουλειά, την διαδικασία. И освободили себя от этой ненужной тяжести. Και έχουμε απελευθερώσει τον εαυτό μας από αυτό το βάρος. Сейчас вдумчиво. Τώρα με προσοχή και περισυλλογή. Будем шаг за шагом готовить к преобразованию системы ПАОКа. Θα κάνουμε βήμα-βήμα την αλλαγή του συστήματος του ΠΑΟΚ. Презентовать новую стратегию. Θα παρουσιάσουμε τη νέα στρατηγική. И двигаться вперед. Και θα προχωρήσουμε μπροστά. У нас впереди большие дела. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες δουλειές, μεγάλες υποθέσεις. И я счастлив, что я могу начать активно реализовывать свои мысли. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και τυχερός ότι μπορώ ενεργετικά να ξεκινήσω να υλοποιώ τις σκέψεις. Для меня это было принципиально важно. Αυτό ήταν θέμα αρχής για μένα, πάρα πολύ σημαντικό. Мы могли бы уйти в категорию ниже. Θα μπορούσαμε να κατεβούμε την κατηγορία κάτω. И не платить ничего. Και να μην πληρώσουμε τίποτα. Наверное, с экономической точки зрения это был самый лучший вариант. Μάλλον από την άποψη οικονομική αυτή ήταν η πιο συμφέρουσα λύση. Может по скорости сделано то же время. Ενδεχομένως από την άποψη της ταχύτητας να μας καταλάβαινε το ίδιο χρόνο. Но я не хотел, чтобы на теле ПАОКа было темное пятно. Αλλά δεν ήθελα σε καμιά περίπτωση στο σώμα του ΠΑΟΚ, στην ιστορία του ΠΑΟΚ να υπάρχει μαύρη κοιλίδα. Тем более, чтобы это теплое пятно появилось в моем участии. Και πολύ περισσότερα όταν αυτή η μαύρη κοιλίδα θα εμφανιζόταν στην δικιά μου παρουσία, κατά την δικιά μου παρουσία. Я хотел, чтобы вся Греция знала. Θέλω όλη η Ελλάδα να γνωρίζει, что ПАОК всегда готов выплатить по своим обязательствам. Ότι ο ПАОК είναι πάντα έτοιμος να πληρώσει τις οφειλές του. Все, что должен, обязан это. Όλα όσα χρωστά είναι υποχρεωμένος να τα δώσει. И это завершилось. Και αυτό τελείωσε. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος από τώρα και στο εξής για σας. Τερβατσέλη, για μας. Ευχαριστώ πολύ. Провести ночь с хорошим сном. Πρώτος στόχος είναι να κοιμηθώ με καλές σκέψεις. Последнее время я слышал много неприятных вещей. Τελευταίο καιρό άκουγα πάρα πολλά πράγματα δυσάρεστα. Это укрепляло мое долготерпение. Αυτό ενίσχυε την υπομονή μου. Но я хотел, чтобы люди убедились, что я человек слова. Αλλά ήθελα ο κόσμος να βεβαιωθεί και να πιστεί ότι εγώ είμαι άνθρωπος του λόγου που έχω δώσει. В ближайшее время мы укомплектуем команду. То амесо помню команду менеджмента. То амесо помню хронику. Θα ενισχύσουμε, θα συμπληρώσουμε την ομάδα των managers. Сегодня сын мой и один из основных акционеров ПАОКа находится в Испании в сопровождении президента клуба. Σήμερα ο γιος μου και ένας από τους κύριους συμμετόχους του ΠΑΟΚ σε συνοδεία του Προέδρου της ομάδας βρίσκεται στην Ισπανία. Я думаю, что пройдут успешно переговоры там по некоторым кадровым вопросам. Και ελπίζω να διεξαχθούν με επιτυχία εκεί συζητήσεις και διαπραγματεύσεις κάποια θέματα του προσωπικού. И, ну, наверное, в ближайшее время будет видно, какова цель наша. Και αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκαθαριστεί ακριβώς ποιος θα είναι ο σκοπός μας. Είχε κάνει μια δήλωση όταν είχε
κάνει την συγκέντρωση στο Παναλατάκι τον κόσμο ότι τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη. Αυτή την υποχρέωση προς τον κόσμο την έχει καλύψει. Έχει υποσχεθεί επίσης ότι θα κάνει ένα πολύ μεγάλο ΠΑΟΚ. Μπορεί να πει κάτι πάνω σε αυτό. Когда была встреча с болельщиками ПАОКа в дворце ПАОКа, вы сказали, что долги ПАОКа – это ваши долги, это обещание вы сдержали. Второе, то, что вы сказали, что вы сделаете ПАОКа ПАОК большой командой. Вы хотите сказать что-то в этом направлении? Я хочу не то что сказать, а твердо заверить. Όχι απλά να πω, αλλά με κάθε σιγουριά να βεβαιώσω. Что однозначно ПАОК будет большой командой. Ότι είναι απόλυτο και σίγουρο ότι ПАОК θα είναι μεγάλη ομάδα. Я не рассматриваю ПАОК чисто как футбольный ПАОК. Εγώ δεν βλέπω το ПАОК απλά σαν ΠΑΕ, σαν ПАОК του ποδοσφαίρου. Я рассматриваю ПАОК как ПАОК. Εγώ αντιμετωπίζω ПАОК στο σύνολό του, ως ПАОК. Мы все это время помогали и баскетболу, и волейболу, и помогаем женскому футболу и гандболу. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα στηρίζουμε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, και το μπάσκετ και το βόλεϊ και το handball και το γενικό ποδόσφαιρο, στηρίζουμε όλα τα τμήματα της οικογένειας ΠΑΟΚ. Что связано с этим понятием ПАОК, мы будем, конечно, стараться приумножать. Και όλα όσα αφορούν γενικότερα την έννοια του ΠΑΟΚ, θα προσπαθήσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να στηρίζουμε. Στρατηγική цель футбольного ПАОКа. Στρατηγικός στόχος του ПАОК του ποδοσφαίρου. Это войти в двадцатку лучших футбольных клубов Европы. Είναι να μπει στην 20άδα των καλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων ποδοσφαίρου. Как это получится, пока я не могу сказать. Πώς θα το κάνουμε και πώς θα το καταφέρουμε, ακόμα δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω. Но я максималист, και этому мы будем двигаться. Αλλά είμαι άνθρωπος του maximum και θα προσπαθήσω να προχωρήσουμε σε αυτόν τον στόχο. Η αποπληρωμή των χρεών σημαίνει ότι θα μεγαλώσει και την επένδυσή του στην ομάδα, επειδή είχε εξαγγείλει στο παρελθόν ότι μπορεί να φτιάξει ένα ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο, μπορεί να ασχοληθεί και με την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας. Вопрос такой, то, что вы выплатили сейчас все долги, это значит ли вы, что будете продолжать инвестиции, как вы говорили, то есть спортивный центр? Ναι, βεβαίως. Сейчас у нас развязаны руки и мысли. Τώρα έχουν λυθεί τα χέρια μας και έχουν λυθεί οι σκέψεις μας, οι ιδέες μας. И мы будем заниматься масштабно, но я бы сказал, как полномасштабной реконструкцией Тумбы. Και θα ασχοληθούμε με πλήρη ανακαίνιση της Тумбас. И, конечно же, большой клуб не может быть большим без серьезной футбольной инфраструктуры. Και βεβαίως, μεγάλη ομάδα ποδοσφαίρου δεν μπορεί να είναι μεγάλη χωρίς πολύ σοβαρή υποδομή του ποδοσφαίρου. Μεσίβρια это база не для большого. Και μπορούμε να πούμε ότι η Νέα Μεσίβρια δεν είναι βάση για μεγάλη ομάδα. Поэтому нам надо будет проектировать, строить, развиваться. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμαστε, να κάνουμε τα project, τα σχέδια και να αναπτυσσόμαστε. Это такое длинные, долгие инвестиции, они не прекращающиеся инвестиции. Και αυτές οι επενδύσεις είναι και μεγάλες και μακροχρόνιες και επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζουν τη συνέχεια. Я надеюсь, вы все это увидите. Και ελπίζω ότι θα τα δείτε όλα αυτά εσείς. Τώρα που τελείωσε το ζήτημα των χρεών, θέλει να πεις κάτι προς την κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα, να ευχαριστήσει κάποιον και για τους προηγούμενους που υπόσχονταν, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Сейчас, когда вопрос выплаты этих долгов уже закончен, хотите ли вы что-то сказать правительству, может быть, поблагодарить кого-то или, может быть, кого-то в прошлом, ну, сказать свои мысли кому-то в прошлом? Я не хотел бы сильно политизировать эту тему. Δεν θα ήθελα να δώσω πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση σε αυτό το θέμα. Я уже наверху сказал. Εγώ πάνω έχω πει ήδη. Странное такое вот чувство. Ότι είναι μια περίεργη αίσθηση. Я только что наверху выпил чашку чая. Μόλις τώρα έχω πει πάνω ένα ποτήρι τσάι. Который оценил 10 886 000 €. Το οποίο κόστησε 10 886 000 €. Надо говорить нам спасибо. Πρέπει να μας πούνε εμάς ευχαριστώ. Мы могли не платить, но мы заплатили. Εμείς μπορούσαμε να μην πληρώσουμε, αλλά πληρώσαμε. Я хочу призвать всех, кто должен этому государству. Και εγώ θέλω να καλέσω όλους όσοι χρωστάνε στο δημόσιο, σε αυτό το κράτος. Подумайте, может быть, ваши деньги, ваши долги будут самыми главными.
σκεφτείτε, ενδεχομένως δικά σας χρήματα, δικές σας οφειλές, θα είναι οι πιο σημαντικές οφειλές από την Ελλάδα. Λέτε παστούπο, ΠΑΟΚΑ. Και αυτή η κίνηση, αυτό το βήμα του ΠΑΟΚ, он должен стать примером. Πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα. Нельзя все время думать о своем личном обогащении. Δεν μπορούμε πάντα, δεν επιτρέπεται πάντα να σκεφτόμαστε την προσωπική, τον προσωπικό εμπλουτισμό. Я хочу сказать спасибо всем друзьям ПАОКа, которые сидят в парламенте. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι στην Ελληνική Βουλή. Многих вы знаете. Πάρα πολλούς γνωρίζετε. Есть, которые не сидят в парламенте уже. Και υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που ήδη δεν είναι στο κοινοβούλιο. Каждый день занимались этими проблемами. Αυτοί οι άνθρωποι μαζί μας, εμείς κάθε μέρα ασχολιόμαστε με αυτά τα προβλήματα. Я хочу персонально сказать спасибо команде Ципраса. Και θέλω να πω προσωπικά ευχαριστώ στην ομάδα του Πρωθυπουργού Τσίπρα. И особое спасибо сказать команде Каменос. Και να πω ένα ειδικό ευχαριστώ στην ομάδα του κυρίου Καμένου. Они пообещались сделать. Αυτοί μου υποσχέθηκαν και το κάναν. Это их принципиально отличало, наверное, от других или прошлых. Αυτή ενδεχομένως είναι η κύρια διαφορά αυτών από τους άλλους και από τους προηγούμενους, αν πούμε έτσι. Ένα σχόλιο για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο όμως συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Τι μπορώ εκεί να σχολιάσω. Euronews, δεν σμότριξε. Βλέπετε το Euronews. Там есть рубрика без комментариев. Εκεί υπάρχει σαν εκπομπή no comment. Αυτό εδώ είναι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Λίγο, σας παρακαλώ, λίγο ανοίξτε.